Γεια σας, Πινέλα. Πριν ξεκινήσω, να διευκρινίσω ότι αυτό που φοράω στα χείλη μου είναι μαύρο μολύβι ματιών και από πάνω το Cosmic Metal Sleep Cream της NYX στο όνομα Out of This World. Αυτό που χρειαζόμαστε στην ουσία είναι ένα μάτσο πινέλα με διαφορετικά σχήματα και διαφορετικό πάχος. Τα μικρά μας δίνουν πιο ντελικάτη εφαρμογή και τα πιο χοντροκομμένα μία πιο γενική, πιο αεράτη τοποθέτηση. Ξεκινάμε λοιπόν με το τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε τη βάση μας. Τα χέρια. Εξαιρετικό εργαλείο, αρκεί να είναι πεντακάθαρα, όπως βέβαια και τα πινέλα σας. Εάν θέλετε να παραλείψετε τα πινέλα της βάσης, μπορείτε. Παρ' όλα αυτά, το αγαπημένο μου εμένα πινέλο για βάση είναι ένα buffing brush. Θα σπρώξει το προϊόν πολύ βαθιά μέσα στο δέρμα και θα το αναμίξει την ώρα που το απλώνετε. Σε αντίθεση με αυτό, ένα επίπεδο πινέλο που θα το ζωγραφίσει επάνω στο δέρμα. Το προτιμώ μόνο ορισμένες φορές, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για body painting. Αυτά είναι τα δύο βασικά πινέλα και τα πιο δημοφιλή νομίζω για τη βάση. Επίσης υπάρχουν και τα stippling πινέλα. Είναι πολύ παρόμοια με τα buffing πινέλα. Λέγονται επίσης και dual fiber, που σημαίνει ότι έχουν δύο ειδών τρίχα. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή του σφουγγαριού. Υπάρχει κάτι σαν beauty blender και υπάρχει και το κανονικό τριγωνάκι σφουγγαράκι, το οποίο εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε να το βλέπω. Πινέλα για ρούζ. Ένα χαλαρό, αφράτο, μαλακό πινέλο, μεγάλο σε μέγεθος, θα χρησιμοποιούσα για ρούζ. Όχι τα μικρά επίπεδα πινέλα που έρχονται με τις συσκευασίες. Δεν χρειάζονται αυτά τα πινέλα, πετάξτε τα, εγώ λέω. Δεν μπορούμε με επίπεδο πινέλο να απλώσουμε ρούζ με αξιοπρεπή τρόπο. Δηλαδή μπορούμε, στην ανάγκη, αλλά εφόσον κάνουμε βίντεο για πινέλα, γιατί να μην δείξω το πινέλο που θεωρώ πιο σωστά από όλα. Πινέλα για κοψίματα. Οι μόνες προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να αντιστοιχούν είναι δύο. Πρώτον, να είναι το πινέλο αρκετά μικρό ώστε να χωράει στην εσοχή κάτω από το ζυγωματικό και να είναι όσο το δυνατόν στρογγυλεμένο και να μην έχει flat τελείωμα. Ο λόγος είναι ότι απλώς κάνει πολύ καλύτερη ανάμειξη ένα πινέλο με στρογγυλεμένες άκρες. Εξυπακούεται ότι αν σας βολεύει τέτοιο πινέλο για να απλώσετε και τη βάση σας, το foundation δηλαδή, κάλλιστα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό είναι ένα σφιχτό, πυκνό, στρογγυλεμένο πινέλο. Αυτό επίσης. Αυτό είναι εξίσου σφιχτό, απλώς δεν είναι στρογγυλεμένο, έχει μία κλίση, ώστε να σας καθοδηγεί το σχήμα του το ίδιο για το πού θα μπει στο κενό του προσώπου. Και αν το συγκρίνουμε σε μέγεθος με το πινέλο του ρουζ, βλέπετε ότι αυτά είναι πολύ πιο μικρά. Δεν θα έκανα κοψίματα με μεγάλο πινέλο του ρουζ. Όταν λέω ρουζ, εννοώ και bronzer. Πινέλα για πούδρα. Έχω εδώ τρία πολύ διαφορετικά πινέλα μεταξύ τους και αυτό είναι επειδή το καθένα αντιστοιχεί και σε άλλη περιοχή του προσώπου. Όταν θέλουμε να απλώσουμε πούδρα σε όλο το πρόσωπο, έχουμε ένα τεράστιο, μαλακό, χαλαρό πινέλο. Όταν θέλετε να βάλετε πούδρα σε πολύ μικρότερη περιοχή, ένα μικρότερο πινέλο είναι πάρα πολύ βολικό για όλες αυτές τις περιοχές που δεν χωράει το μεγάλο. Εάν έχετε highlighter σε πούδρα, μπορείτε κάλλιστα να βουτήξετε μέσα το μικρό πινέλο και να απλώσετε το highlighter σας στα σημεία που σας ενδιαφέρει. Και ο λόγος που έχω επίσης ένα πάρα πολύ μικροσκοπικό πινέλο βεντάλια, υπάρχουν και μεγαλύτερα, με τα οποία επίσης μπορούμε να απλώσουμε το highlighter, είναι για να πιάνω αυτές τις μικρές γραμμούλες που καμιά φορά δημιουργούνται από το concealer. Ένας τρόπος λοιπόν να καταπολεμηθούν είναι με το να σετάρουμε το concealer μας με πολύ μικρή ποσότητα μιας ελαφριάς πούδρας με ένα πινέλο το οποίο, όπως βλέπετε, είναι συγκεκριμένο σε σχήμα, κοντό, μυτερό, οπότε θα μπει σε όλες αυτές τις γραμμούλες όπου έχει εισχωρήσει το concealer ήδη και ευελπιστούμε να το διώξει από εκεί ενώ θα σετάρει παράλληλα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στα εργαλεία για concealer. Υπάρχουν οι εξής επιλογές. Υπάρχει το τυπικό συνθετικό σφιχτό επίπεδο πινέλο για concealer. Υπάρχουν και οι άλλες επιλογές που είναι ένα πολύ σφιχτό στρογγυλεμένο πινέλο. Κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς που κάνει και το buffing brush για τη βάση, απλώς είναι σε πολύ μικρότερο μέγεθος. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω κυρίως για κρεμώδη προϊόντα που είναι πολύ πιο δύσκολο να μετακινηθούν πάνω στο δέρμα. Ένα πινέλο λοιπόν που είναι σφιχτό και πυκνό ξεκουνάει τα concealer πολύ πιο εύκολα. Ένας τύπος concealer που δεν χρειάζεται ξεκούνημα παρά μόνο ανάμειξη είναι τα υγρά concealer. Με υγρό concealer λοιπόν θα χρησιμοποιούσα ένα blending brush, δηλαδή ένα πινέλο που ήθιστε να το χρησιμοποιούμε για σβησίματα στη σκιά. Είναι πολύ χαλαρό και πολύ αραιή η τρίχα, οπότε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα και πολύ διακριτικά θα αναμίξει το υγρό concealer χωρίς κανένα πρόβλημα. Οτιδήποτε επίπεδο θα σας δώσει όλη την κάλυψη που μπορεί να παρέχει το προϊόν, επειδή το ζωγραφίζουμε πάνω αντί να το δουλεύουμε αυτόματα μέσα στο δέρμα. Προσωπικά χρησιμοποιώ αυτά τα τρία κατά κόρον. Για σκιές θα χρειαστούμε δύο λογιών πινέλα. Ένα επίπεδο και ένα
fluffy, χαλαρό, στρογγυλεμένο πινέλο για την ανάμιξη και το σβήσιμο της σκιάς. Ο λόγος που θέλουμε κάτι επίπεδο για να απλώσουμε τη σκιά σε όλο το κινητό βλέφαρο είναι επειδή, όπως είπαμε, κάτι επίπεδο μας δίνει έξτρα κάλυψη. Θέλουμε εμείς λοιπόν να βουτήξουμε μέσα στη σκιά και να πάρουμε όλο το χρώμα, όλο το pigment και όλη την υφή και να την απλώσουμε πάνω στο μάτι. Αν θέλουμε, μπορούμε επίσης να απλώσουμε τη σκιά με πινέλο blending. Απλώς η σκιά θα χάσει τη μισή της ένταση, το οποίο δεν είναι πάντα κακό, οπότε υπάρχει και αυτή η επιλογή. Έχω εδώ πέρα τρία διαφορετικά μεγέθη. Όσο πιο μικρή είναι η περιοχή που θέλετε να βάψετε, τόσο πιο μικρό θα είναι το πινέλο. Το μικρότερο θεωρείται και pencil brush, δηλαδή πινέλο που μουτζουρώνει και αναμειγνύει το μολύβι. Μπορείτε λοιπόν να το χρησιμοποιήσετε γι' αυτό, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Το επόμενο πινέλο είχε και μία ελαφριά μυτούλα στο τέλος, που σημαίνει ότι το σβήσιμο ή η τοποθέτηση που θα κάνει θα είναι αρκετά συγκεκριμένη, ενώ θα αναμειγνύει τη σκιά παράλληλα. Και υπάρχει βέβαια και το πολύ χαλαρό πινέλο, το βλέπετε καφέ στις άκρες, αλλά αυτό είναι το χρώμα του στα αλήθεια, δεν είναι σκιά που έχει ξεμείνει. Το μεγαλύτερο λοιπόν πινέλο θα κάνει και το πιο εύκολο σβήσιμο. Πινέλα eyeliner. Το ίδιο πράγμα κάνουν όλα, απλώς έχουν συνήθως διαφορετικό πάχος. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ λεπτά, ανύπαρκτα σχεδόν. Εμένα με βολεύει το αμέσως επόμενο, το οποίο έχει και μια κλίση. Δεν εννοώ ότι με βολεύει η κλίση του απαραίτητα, αλλά το πόσο λεπτό ή χοντρό είναι. Αυτό λοιπόν είναι αρκετά λεπτό, ώστε να μπορώ να πετύχω μια λεπτή γραμμή, αλλά όχι τόσο ώστε να είναι αόρατη. Ακόμα και αν έχετε ένα πολύ πιο χοντρό πινέλο για eyeliner, μπορεί να σας δώσει μια πολύ λεπτή γραμμή. Και βεβαίως υπάρχουν και τα πινέλα που είναι τριγωνικά, κοφτά, είτε επίπεδα εντελώς, είτε με κάποια κλίση επίσης, και αν θέλετε το αντιστρέφετε κιόλας για να πιάσετε τις ακρούλες και τις εσοχές που σας ταλαιπωρούν. Ένας τέτοιος τύπος πινέλου είναι επίσης πολύ δημοφιλής και για τα φρύδια. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τέτοιο κοφτό πινέλο για τα φρύδια, είτε με σκιά είτε με τζέλ. Εμένα μου φαίνεται αρκετά λεπτό. Ξέρω βέβαια ότι είμαι περίεργη που το λέω αυτό, γιατί όποιος βλέπει το πινέλο που ρεαλιστικά χρησιμοποιώ για τα φρύδια, το θεωρεί πολύ χοντρό, που σημαίνει ότι μου δίνει ένα πιο ακατάστατο σχήμα και αυτό μου δίνει πολύ πολύ καθαρές γραμμές. Κοφτά πινέλα για τα φρύδια, είτε πιο λεπτά είτε πιο χοντρά, και μόνο αυτά τα πινέλα. Δεν θέλω να δω άνθρωπο να χρησιμοποιεί σφουγγαράκι σκιάς για να γεμίζει τα φρύδια. Επίσης δεν θέλω να δω άνθρωπο να ξεκινάει από μπροστά να γεμίζει τα φρύδια. Και το δέκατο πινέλο εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Δεν έχω συγκεκριμένη πρόταση για πινέλο που οπωσδήποτε χρειάζεστε σαν το δέκατο πινέλο της συλλογής σας. Θα κάνω όμως μία μνήμα σε αυτά τα δύο που χρησιμοποιώ εγώ συνεχώς. Είναι το πινέλο για κραγιόν, ένα απλό μικρό επίπεδο πινέλο, δεν χρειάζεται να είναι κάτι πιο εξεζητημένο από αυτό, και ένα χτενάκι, ένα πινέλο για μάσκαρα, όπως θέλετε πείτε το, ένα spoolie brush για να χτενίζει φρύδια και ίσως βλεφαρίδες. Προτιμώ συνθετικά πινέλα παρά φυσική τρίχα. Νομίζω είναι περιττή η εκμετάλλευση των ζώων για πινέλα μακιγιάζ από τη στιγμή που είναι τέτοια πλέον η πρόοδος της τεχνολογίας που μας προσφέρει συνθετικά πινέλα τα οποία είναι εξαιρετικά μαλακά. Τα συγκεκριμένα που σας δείχνω και που προτιμώ είναι τα Real Techniques. Τα υπόλοιπα μου πινέλα είναι MAC και Sigma. Τα MAC πινέλα είναι φυσική τρίχα, τα προμηθεύτηκα πριν 10 χρόνια. Σήμερα, εάν επρόκειτο να αγοράσω MAC πινέλο, θα έπαιρνα τη συνθετική version. Μπορείτε να απευθυνθείτε και σε Zoeva ή Zoeva, όπως προφέρετε, και σε Morphe. Όλες αυτές οι μάρκες είναι εξαιρετικές. Αυτά λοιπόν χρησιμοποιώ εγώ. Αυτά είναι τα γούστα μου και οι προτιμήσεις μου και η φιλοσοφία μου για τα πινέλα αυτά. Δεν ήθελα να κάνω πολύ focus στις μάρκες, όπως πάντα, γιατί δεν έχουν τόσο σημασία. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο βίντεο θα θέλατε να δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!